Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαστε εδώ στη Νέα Ιωνία και ερχόμαστε εδώ με ορμή, με την ορμή ενός πολύ σπουδαίου εκλογικού αποτελέσματος, γιατί σήμερα καταγράφηκε η νίκη της Πασπουδαστικής που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια και ριχνόμαστε στη μάχη ακόμα πιο αποφασιστικά για να υπάρξει ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ και στο λαό και στη νεολαία. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι φοιτητές έβγαλαν πρώτη δύναμη την Πασπουδαστική, έστειλαν μήνυμα αισιοδοξίας, αμφισβήτησης κυρίαρχης πολιτικής, έστειλαν μήνυμα απόρριψης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ακόμα κι αν ψηφίστηκε ο νόμος. Έστειλαν μήνυμα ενίσχυσης του αγώνα διεκδίκησης για ένα πανεπιστήμιο πραγματικά δημόσιο, σύγχρονο, δωρεάν, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Έστειλαν μήνυμα για να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και για ελεύθερη Παλαιστίνη, παρόλη την οργανωμένη προσπάθεια της κυβέρνησης και της Δάπνου του Φουκού να υπονομεύσουν το αποτέλεσμα, να το αλλοιώσουν κιόλας, να κρύψουν τη συμμετοχή, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τους γύρισαν την πλάτη. Μάλιστα, αυτές τις ώρες το Facebook δεν άντεξε στο νέο της πρωτιάς Πασπουδαστικής και χαρακτήρισε μια ανάρτηση που έδινε την είδηση απλά ως βίαιο και σκληρό περιεχόμενο. Τους καταλαβαίνουμε. Είναι όντως σκληρό για την κυβέρνηση, για τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, ότι η νεολαία δεν σκύβει το κεφάλι και στέλνει όχι σε δημοσκόπηση, αλλά σε πραγματική κάλπη προμήνυμα ότι το ΚΚΕ μπορεί να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές επαγγελματίες, οι νέες και οι νέοι των εργατικών λαϊκών οικογενειών μπορούν σήμερα να ψηφίσουν μαζικά, αντισυστημικά, το ΚΚΕ ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, τον καπιταλισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση της αδικίας. Να κάνουν το κουκουέ ακόμα πιο δυνατό. Να βγάλουν με την ψήφο τους όλη τη βουβή οργή που είναι συσσωρευμένη αγανάκτηση, που είναι όλοι μέσα τους. Αυτοί που τα επιτελεία τους ανησυχούν και τρέμουν, μη μετατραπεί σε δύναμη ανυποχώρητης πάλης και ανατροπής. Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή. Χρειάζεται τώρα χαστούκι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην έχει λευκή επιταγή, αλλά την ίδια ώρα να μην καλλιεργηθούν και νέες αυταπάτες με το γνωστό σερβίρισμα των μεσιών και των σωτήρων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί την επόμενη μέρα ο λαός θα έχει να αντιμετωπίσει και πάλι και αυτούς που στέλνουν τις επιστολές κοροϊδίας και αυτούς που τις παραλαμβάνουν, γιατί μαζί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δουλεύουν χοντρά. Η επιστολή Μητσοτάκη για την καταπολέμηση της ακρίβειας ως φόβητρο τάχα των πολυεθνικών βάζει το λύκο την Ευρωπαϊκή Ένωση να φυλάξει τα πρόβατα. Γιατί με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθυλωμένη μισθή με τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου και αρνούνται ουσιαστικές αυξήσεις, μένοντας σε κάτι αυξήσεις μόλις ένα κουλούρι την ημέρα, την ίδια ώρα που η ακρίβεια λισομανά με το μέσο μισθό να είναι 15% κάτω από το 2011. Και μπορεί ο λαός να μην το έχει καταλάβει στην τσέπη του, αλλά η οικονομία του κεφαλαίου, πρέπει να σας ενημερώσουμε, γιατί η κυβέρνηση ενημέρωσε ότι πετάει, λέει, με τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη. Σκίζει η οικονομία λοιπόν. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν κέρδη 11 δις το 23. Οι τράπεζες 33% αύξηση κερδών στο πρώτο τρίμηνο και 7,5 δις στη διετία. Και ένα στους δύο Έλληνες χρωστά, οι εφοπλιστές έχουν 50 φοροαπαλλαγές θεσμοθετημένες ως και στο Σύνταγμα. Ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν, ξέρετε, τον αναβαλλόμενο φόρο. Δηλαδή 19 δις είναι φεσωμένος ο λαός από τις τράπεζες που δεν πληρώνουν τους φόρους τους. Μπορεί λοιπόν ο λαός μας να πάρει μια γεύση τι σημαίνει σύμφωνο σταθερότητας που τρέχει από 1η-1η-2024. 6,2 δις παραπάνω φόροι. 95% πληρώνει ο λαός. Το Κοντέρ έγραψε 3,2 δις υπερπλεώνασμα. Και μάλιστα ενημέρωσε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ότι αυτά, λέει, τα έξτρα
δεν μπορούν να πάνε, λέει, για νοσοκομεία, για σχολεία. Είναι, λέει, μόνο για το χρέος. Και το Ταμείο Ανάκαμψης, το ξέρετε, έφερε φρέσκο χρήμα που φέρνει και τον πληθωρισμό και κατευθύνεται, ακούστε, 84% στους μεγάλους ομίλους, 16% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεκάδες οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες στην Ελλάδα. Και για τους αυταπασχολούμενους τι έχει? Έχει βάουτσερ για να συνδεθεί το ΠΟΣ με την ΑΔΑΕ για να τους φορολέιλατούν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και βεβαίως, να πως μπαίνει λουκέτα στο μαγαζιά και της περιοχής. Και ξέρετε, αυτά τα μαγαζιά που ο Μητσοτάκης πέρσι στην επίσκεψή του εδώ στη Νέα Ιωνία έλεγε το αμίμητο, ότι δεν βλέπει ούτε ένα ξενίκιαστο. Για δείτε εδώ γύρω τι γίνεται. Να λοιπόν με ποια οικονομία, πως φουντώνει η ακρίβεια για το λαό και οι όμιλοι να θησαυρίζουν. Είναι οι τέσσερις ελευθερίες της κίνησης των εμπορευμάτων, των εργαζομένων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Αυτές τις συνθήκες του Μάστριχτ που μας λέγανε ότι με την ανταγωνιστικότητα θα πέφτουν οι τιμές. Αυτή η πολυδιαψευσμένη καπιταλιστική οικονομία της κυβέρνησης και των υπολείπων που λέει ανάπτυξη για τους ομίλους και θα περισσέψει κάτι για το λαό. Και έρχεται και ο κύριος Κασελάκης που λέει είναι το κεφάλαιο, λέει, εργαλείο ευημερίας για το λαό. Δεν πρόκειται λοιπόν για ορισμένα παράνομα κόλπα ορισμένων πολυεθνικών, αλλά για ψηφισμένους νόμους, κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλοι τους πίνουν νερό. Πρόκειται για αποφάσεις που τις πασάρουν και τις φυτεύουν τα λόμπι των πολυεθνικών, 50.000 υπάλληλοι ομίλων που αλωνίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν, και αυτά υπηρετούν, αυτές οι αποφάσεις υπηρετούν τα συμφέροντά τους και τσακίζουν το λαό. Λόμπι που μόνο το ΚΚΕ αποκάλυψε και κατήγγειλε. Γι' αυτό το λέμε καθαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση των μονοπωλίων. Είναι ένωση του κεφαλαίου. Δεν αλλάζει, μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει. Αυτή την οικονομία πληρώνει ο λαός και γλεντάει το κεφάλαιο. Αυτή η οικονομία του χρηματιστηρίου, της ενέργειας που έχει γίνει χρηματιστηριακό προϊόν με τα πράσινα και τα μπλε και τα κίτρινα χαρτιά των λογαριασμών, την ίδια ώρα που με όλα τα χαρτιά αυτά οι όμιλοι θησαυρίζουν. Και βεβαίως τώρα μας λένε ότι, ξέρετε, την ακρίβεια θα την καταπολεμήσουμε ως εξής. Είτε με τις τιμές στο ίντερνετ να συγκρίνεις τις πενταροδεκάρες από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, και τώρα βρέθηκε και το καινούριο. Θα γράφεται, λέει, πάνω στο προϊόν και η τιμή του παραγωγού, για να γνωρίζεις καλά πόσο σε κλέβουν. Αλλά θα υπάρχει διαφάνεια στην ακρίβεια. Θα τη βλέπεις δηλαδή καθαρά μπροστά σου. Μας κουνούν επίσης και το δάχτυλο ότι όλα αυτά γίνονται και για την πράσινη μετάβαση, γιατί είναι και προστάτες του περιβάλλοντος. Είναι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο στο λαό για ένα πλαστικό καλαμάκι του καφέ και την ίδια ώρα εξαπολύουν το νούμερο ένα παράγοντα μόλις του περιβάλλοντος, πέραν από τις μαζικές δολοφονίες ανθρώπων που είναι και η καταστροφή του περιβάλλοντος, η υπεριαλιστική πόλεμη. Είναι αυτοί που προωθούν την καρκινογόνα καύση απορριμμάτων, τη θεωρούν πράσινη την πυρηνική ενέργεια. Είναι όλα αυτά που μας έφεραν λοιπόν ως εδώ, που απογείωσαν τις τιμές με την κατάργηση του λιγνίτη και με το πανάκριβο φυσικό αέριο. Με αυτή την οικονομία και αυτά τα συμφέροντα πρέπει να τα βάλει ο λαός μας, γιατί την επόμενη μέρα αυτή θα είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Γιατί η σταθερότητα της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου, των απλήρωτων υπεροριών, της δουλειάς για 13 ώρες την ημέρα σε πολλαπλούς εργοδότες και την Κυριακή αργία, σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια στη ζωή των εργαζομένων και ακόμα μεγαλύτερη ζούγκλα για αυτούς. Να, γιατί χρειάζεται ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Ήρθε ώρα όμως να κάνουμε και ταμείο. Θυμάστε τι λέγανε, και κάποιοι νεότεροι μπορούν να ενημερωθούν πλέον, τι λέγανε για τα χρυσά κουτάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βεβαίως δεν ήρθαν ποτέ για το λαό, ήρθαν όμως για τους βιομήχανους και τους εφοπλιστές. Λέγανε για τη σύγκληση, ότι θα γίνουμε σαν τις άλλες χώρες. Και γίναμε σαν τις άλλες χώρες, γιατί και οι άλλες χώρες γενικεύθηκε η χειροτέρευση, η φθορά μισθών, η κατάσταση η άγρια και η ενίσχυση και της ακρίβειας.
Ακόμα και οι διαφορές οι λεγόμενες στους ονομαστικούς μισθούς που ορισμένοι επικαλούνται δεν αλλάζουν το γεγονός ότι παντού εξανεμίζεται ο μισθός. Και αν στην Ελλάδα τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα, αντίστοιχα και στις άλλες χώρες, ο υψηλότερος μισθός εξανεμίζεται και εκεί από πρόσθετες επιβαρύνσεις όταν έχεις διπλάσια ονομαστικά ενίκια, όταν οι νέοι εργαζόμενοι ζουν ακόμα στο παιδικό δωμάτιο, όταν υπάρχει καθιερωμένη γενικευμένη ιδιωτική ασφάλιση και τα τεράστια τέλη ανακύκλωσης εκατοντάδων ευρώ το χρόνο για το λαϊκό νοικοκυριό. Αλλά ακούμε για αυτά τα πακέτα και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σαν πως είναι το πρώτο. Ποιος δεν θυμάται το πακέτο Τελόρ, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, το ΕΣΠΑ, το πακέτο Γιούνκερ, όλα αυτά τα ταμεία συνοχής, όλα τους ήρθαν, περάσαν και δεν ακουμπήσαν από την τσέπη του λαού. Λεφτά όλα τους μεταμφιεσμένα σε τάχα βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια οικονομία που πάνω απ' όλα τα παίρνει από το λαό, τα κάνει λεφτόδεντρα για το κεφάλαιο και μάλιστα είχαν το θράσος τώρα τελευταία να βγάλουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και 300 εκατομμύρια που τα είχαν για τις πλημμύρες, για την πλημμυρικά έργα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μάλιστα μας διαφήμιζαν και την υγεία και την παιδεία στο εξωτερικό και λέγαμε να τους μοιάσουμε. Και εκεί το ίδιο, υγεία, εμπόρευμα, αναμονές πολλών μηνών για μια εξέταση, αναμονές 7-8 ώρες στα επίγοντα, με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, κλείσιμο νοσοκομείων, κατηγοριοποίηση σχολείων, ακατάλληλα κτίρια και δίδακτρα. Το ίδιο και εδώ, που βαφτίζουν μεταρρυθμίσεις στα ιδιωτικά χειρουργεία, που το πρωί δεν έχει προσωπικό για να χειρουργηθείς και σου βάζουν το δίλημα ή 2.000 ευρώ ή 2 μήνες ή 2 χρόνια να περιμένεις. Και χώρια τα χαράτσια στους ιδιώτες γιατρούς και φτάνουν στο έσχος να λένε πλέον, χειροκροτούσαν, θυμάστε, τους υγειονομικούς και τους λέγαν ήρωες. Τώρα τους λέει ο ανεκδίγητος υπουργός ως ανθρωπάκια και ταυτόχρονα την ίδια ώρα υπάρχουν, λέει, και VIP καλεσμένοι τώρα στο τελικό του Conference League και χρήζουν λίστας απόλυτης προτεραιότητας και ο λαός ως πλέμπα για μια ακόμα φορά πρέπει να είναι και στο περίμενε και στο πλήρωνε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, μας λέγανε για την Ευρωπαϊκή Ένωση του ΝΑΤΟ, το απάνεμο λιμάνι της ασφάλειας, ότι οι σύμμαχοί μας, οι ευρωατλαντικές συμμαχίες, είναι κάβος για τη χώρα. Σήμερα βλέπουμε την ατοϊκή Τουρκία να αμφισβητεί κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ, να επιχειρεί με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ να προωθεί την αμφισβήτηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ. Γκριζάρισμα, αποστρατιωτικοποίηση, λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, δίθεν λύση 2 κρατών στην Κύπρο, όλα τους στο μενού των επικίνδυνων διευθετήσεων. Βλέπουμε επίσης την ατοϊκή σύμμαχο Αλβανία με τις προκλήσεις. Βλέπουμε επίσης την ατοϊκή σύμμαχο Βόρειο Μακεδονία με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που μόνο το ΚΚΕ την είχε καταγγείλει ότι είναι μια συμφωνία για την ένταξη της γείτονος στο ΝΑΤΟ, που το εμφανίζουν σαν σταθερότητα. Και σήμερα βλέπουμε τα επίχειρα αυτής της συμφωνίας και τι αποφάσισαν, γιατί τότε βγήκε και η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική εθνότητα ήταν μέσα στη συμφωνία. Μπήκαν λοιπόν στη συμφωνία αυτά, παραμένουν οι αλυτρωτισμοί που φαίνονται και σήμερα και μόνο το ΚΚΕ έλεγε ότι κάποια στιγμή θα φύγει και το Βόρεια και θα μείνει μόνο το Μακεδονία. Να λοιπόν που όλα πέσαμε μέσα, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι στα Βαλκάνια είναι περί την αποθήκη. Συγκρούονται μεγάλα μπλοκ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ από τη μία, Κίνα και Ρωσία από την άλλη. Από πού λοιπόν και ως πού σταθερότητα με Ουκρανία, ΝΑΤΟ απέναντι σε Ρωσία και βεβαίως την ίδια ώρα από πού σταθερότητα ο κατακτητής, ο τρομοκράτης Ισραήλ οδηγεί τον Παλαιστινιακό λαό στη γενοκτονία με 35.000 νεκρούς, 18.000 παιδιά νεκρά, με 300.000 σπίτια ισοπεδωμένα, με 30 στα 36 νοσοκομεία κατεστραμμένα. Σε αυτά τα εγκλήματα η κυβέρνηση με τις ευχές όλων των άλλων κομμάτων στηρίζουν το Ισραήλ. Γιατί η κυβέρνηση με τις πλάτες
των άλλων κομμάτων μας εμπλέκουν μέχρι το λαιμό με όπλα, ακόμα και απαγορευμένα, που είναι κλίματα πολέμου, πυρομαχικά, αμερικανοναζιστικές βάσεις και φρεγάτες. Μάλιστα, μας λένε για τη φρεγάτα την Ύδρα, που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτή η φρεγάτα κοστίζει 500.000 ευρώ. Γιατί? Για να κάνει την πλάτη στα εγκλήματα του Ισραήλ, να στηρίζει και να προωθεί τα εγκλήματα του Ισραήλ, και την ίδια ώρα αυτή η φρεγάτα υποτίθεται κάνει και το security στους εφοπλιστές και τα πλοία τους. Αλήθεια, από πού και σπου ο λαός να στερείται νοσοκομεία, σχολεία, ανάγκες κρίσιμες, αντιπλημμυρικά έργα και όλα αυτά που σήμερα λείπουν από το λαϊκό τραπέζι, και την ίδια ώρα να πληρώνει 500.000 ευρώ την ημέρα για αυτή τη φρεγάτα. Μήπως στο τέλος του ταξιδιού τους οι εφοπλιστές στον Πειραιά θα μας δώσουν, θα μοιράσουν τα κέρδη τους με το λαό, γιατί ο λαός πληρώνει. Και βεβαίως το συμπέρασμα είναι ένα. Πρόκειται για πολιτική και μέτρα για ένα ολόκληρο καπιταλιστικό σύστημα που φέρνει τα σμπαράλια μας στη ζωή του λαού και της νεολαίας, που απογειώνουν το κόστος ζωής και φέρνει στη χρεοκοπία τα λαϊκά νοικοκυριά. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να σκεφτούμε ότι όλα αυτά την επόμενη μέρα θα είναι εδώ παρόντα και χρειάζεται το ΚΚΕ για να έχει στήριγμα ο λαός. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πίσω από κάθε έγκλημα, πίσω από κάθε αδικία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση του λεγόμενου κράτους δικαίου. Πίσω από το ατιμόρυτο και έγκλημα των Τεμπών, όπως και του Ματιού, κρύβονται οδηγίες που θεωρούν κόστος τα μέτρα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, όπως και τα μέτρα ολοκληρωμένης αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισυσμικής θωράκισης που δεν υπάρχουν και αγνοούνται. Το ίδιο δίλημα παντού. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Όλα αυτά αποτελούν περιεχόμενο αντιλαϊκών οδηγιών, αυτών που ψηφίζουν και ξαναψηφίζουν όλοι τους και έρχονται και εδώ στην Ελλάδα και λένε «Α, τι να κάνουμε, είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει να την ξαναψηφίσουμε». Σπέβδουν μάλιστα και να συγκριθούν μεταξύ τους και γίνεται μια άθλια αντιπαράθεση για το πόσο πιο ιερή είναι η συμμαχία του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτή είναι η αντιπαράθεση που η ιερή συμμαχία του ΝΑΤΟ ούτε ο ίδιος ο Στόλτεμπεκ δεν σκέφτηκε να το πει. Το είπε ο Κασελάκης. Και βεβαίως διαφωνούν για το πόσο θα τρέξουν πιο γρήγορα τις αντιλαϊκές πράσινες στρατηγικές κατευθύνσεις. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά χρειάζεται σήμερα να τα πάρει υπόψη ο λαός μας και να πούμε ότι δουλειά δεν γίνεται, ούτε βεβαίως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να δεχθεί ένα ισχυρό χαστούκι, αλλά δουλειά δεν γίνεται ούτε με ψήφο το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στο Βελόπουλο και στους υπόλοιπους. Γιατί σιγοντάρουν αυτή την πολιτική. Σιγοντάρουν την πολιτική που υπηρέτησαν και από τη θέση της κυβέρνησης και από αυτή της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και θα τρέξουν να αναπληρώσουν τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίζοντας τα νομοσχέδιά της, ή θα τις κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις αντιλαϊκές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόμματα σαν του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη, που ο λαός αηδιάζει με την επίδειξη χλειδής και το lifestyle του εξαμερικής εφοπλιστή με τα αντιδραστικά συνθήματα έμπνευσης Τραμπ, που μιλάει, να δείτε και τις θέσεις, για φορολογία στους εργαζόμενους από το πρώτο ευρώ και στους αυταπασχολούμενους, με προτάσεις για 9% φορολογία για εισόδημα ως 10.000 ευρώ. Μόνο ο άνεργος να φορολογείται πλέον. Είναι υπέρ της μείωσης της φορολογίας του κεφαλαίου, γιατί έχουν ανάγκες οι βιομήχανοι, από το 22% στο 17%. Του ΣΥΡΙΖΑ, του μην ξεχνάμε ψαλιδοχέρι Κατρούγκαλου. Το ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να ξεχνάμε της ρεμούλας των τριών μνημονίων που πετσόκοψε 13ο, 14ο μισθό, το δημόσιο και τις συντάξεις, των σκανδάλων του Κατάρ Γκέιτ, το λόμπι του ευχαριστούμε των Ηνωμένων Πολιτειών, του βομβαρδισμού της Ιουγκοσλαβίας, της στήριξης του κράτους δολοφόνους του Ισραήλ, της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών και άλλα τόσα, είναι απέραντος ο κατάλογος. Αλλά και η Νέα Αριστερά, άπαντες παρόντες στη Νέα Αριστερά, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του Τρίτου Μνημονίου, της Στρατηγικής Συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες
για την επέκταση των βάσεων που είχαν ξεκινήσει την εδραίωση των σχέσεων με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ και είναι αυτοί που ξεπλένουν επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κόμματα μόνο και μόνο επίσης υπάρχουν για φτηνά σόου στη Βουλή του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου που είναι άφατοι από τις διεκδικήσεις και τους αγώνες του λαού. Με το Βελόπουλο μάλιστα που αφού ψήφισε το πρώτο μνημόνιο στήριξε τους πολεμικούς εξοπλισμούς στην Ουκρανία και τώρα λέει θέλει και ελληνικούς εξοπλισμούς να πάνε στην Ουκρανία και βεβαίως ψήφισε και την ΚΑΠ και είναι τόσο αντισυστημικός που βγήκε και η Von der Leyen και λέει να συνεργαστούμε με την πολιτική ομάδα των ακροδεξιών. Τόσο πολέμιος της ακροδεξιάς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο κόμμα λοιπόν πρέπει να στηρίξει ο λαός? Αυτά του κεφαλαίου που περνάνε από φίλτρα και καρμπανιόλα όλα τα αιτήματα και τα δικαιώματα των λαών και τις διεκδικήσεις, αυτά που είναι όλα κοστολογημένα με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου, είναι αυτά με τους κόφτες και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ή το ΚΚΕ που μεταφέρει παντού και στο κίνημα και στην πάλη και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και παντού ατόφια, ακέραια τα αιτήματα του λαού. Όμως ο λαός ξέρει καλά ότι καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε ποτέ αυξήσεις μισθών ουσιαστικές που να λύσουν προβλήματα ζωής, συλλογικές συμβάσεις, εμπόδια σε απολύσεις δεν έβαλε καμιά τους, κλεισίματα εργοστασίων. Αυτά έγιναν με σκληρούς, ανυποχώρητους αγώνες, όπως στην Κόσκο, στην eFood, εδώ και 4 χρόνια στον ηρωικό αγώνα της Λάρκο, που οι ίδιοι εργαζόμενοι λέγαν «Αν δεν υπήρχε ΚΚΕ θα μας είχαν τελειώσει σε 6 μήνες». Αυτοί που δίνουν μάχη για να πάρουν αυξήσεις οικοδόμη και στο μέταλλο μέσα στα νοσοκομεία από την πανδημία μέχρι σήμερα. Με παλικαρίσιο, πολυήμερο απεργιακό αγώνα, συσπειρωμένοι στο σωματείο τους, κουρέλιασαν τους αντεργατικούς νόμους, βελτιώνοντας όρους δουλειάς, αποσπώντας ανάσες από το άγρυπνο πνεύμα της εργοδοσίας. Αυτές οι κατακτήσεις είναι νίκες των εργαζομένων όλης της εργατικής τάξης. Αποδεικνύουν ότι τα μονοπόλια και οι κυβερνήσεις τους είναι ανίσχυροι μπροστά στην αποφασισμένη οργανωμένη εργατική τάξη που παλεύει για τις σύγχρονες ανάγκες και μπορεί να παλέψει και για το δικό της δίκαιο σύστημα, το σοσιαλισμό που γνωρίζουμε που μπορεί να αποτελέσει τη μόνη διέξοδο. Απευθύνουμε όμως κάλεσμα σήμερα και σε αυτούς που θέλουν να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση να τις κόψουν τη φόρα, σε όσους θέλουν να αποδοκιμάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλους αυτούς που δεν την έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εδώ εμφανίζουν ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο που εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πλέον είναι 39% η θετική ψήφος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις δημοσκοπήσεις τις δικές του. Και ο λαός είναι η μεγάλη πλειοψηφία του, από διαφωνία, έλλειψη εμπιστοσύνης, ανησυχία, προβληματισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκεφτεί αυτός ο λαός με ποιο κόμμα μπορεί να συναντηθεί η ανησυχία του, η απέτηση να γνωρίζει καλά τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν της έχει εμπιστοσύνη. Από αυτά τα κόμματα που ως κλακαδόροι ψηφίζουν τα πάντα, κρύβουν τα πάντα, εξοραίζουν τα πάντα και έρχονται εδώ και τα προωθούν ή από το ΚΚΕ που ενημερώνει, αποκαλύπτει, ξεσκεπάζει, καταψηφίζει, καταγγέλει και δεν τα βρίσκει ο λαός ξαφνικά να λέει πότε ψηφίστηκε αυτό, πότε ήρθε. Να λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να μείνει απλά μια διάθεση, μια σκέψη που θα σκορπίσει η ψήφος του λαού σε κάποιες ανέξοδες κατευθύνσεις. Γιατί όταν θα φύγουν από τη μέση τα TikTok και οι σελεπριτοπανελίστες, τότε θα βράζουν οι χώροι δουλειάς, όπως βράζουν και τώρα που γίνεται απεργία και είμαστε έξω από τον άβακα για αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις, όπως όταν το Lidl επιβάλλει κυριακάτικη αργία και βρισκόμαστε απ' έξω, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όπως πάντα το κάνουμε, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα. Και ακριβώς αυτό είναι το αναντικατάστατος ρόλος του ΚΚΕ. Και ακριβώς από αυτή τη σκοπιά σήμερα μπορούμε να σκεφτούμε ότι αποδείχθηκε ότι όλα αυτά που μας λέγανε ότι μπορούμε, γιατί λέγανε στο ΚΚΕ, πού τα έχετε δει αυτά, γίνονται κινητοποιήσεις, αγώνες,
εργατικές απεργίες, αυτά λέει στην Ευρώπη, έχουν λυθεί. Δεν γίνονται πια εργατικές απεργίες. Να που έγιναν οι μεγαλύτερες απεργίες της τελευταίας 20ετίας και στη Γερμανία και στη Γαλλία και παντού. Μας λέγανε από πολύ παλιά, θυμάστε, όταν έβγαιναν οι αγρότες στα μπλόκα με μόνο του συμπαραστάτη το ΚΚΕ να καταγγέλει την ΚΑΠ και να προβλέπει τι θα έρθει. Τι λέγανε? Α, στην υπόλοιπη Ευρώπη τα έχουμε λυμμένα τα προβλήματα. Η ΚΑΠ που φέρνει τους αγρότες με εισόδημα, με επιλογές, γίνονται μεγαλοεξαγωγής και ξαφνικά είδαμε τα μπλόκα και στην πύλη του Βραδεμβούργου και στο Παρίσι και έξω από την Κομισιόν να δείχνουμε τερματωμένο το δάχτυλο την ΚΑΠ, γιατί ακριβώς αναδείχθηκε και ποιος ευθύνεται για το κόστος παραγωγής, ποιος κερδίζει που είναι η αγροτοβιομήχανη και ο λαός πληρώνει όπως και οι αγρότες μας. Και την ίδια ώρα τους θυμάστε τι λέγανε και όταν οι φοιτητές ήταν στο δρόμο, έξω από τα πανεπιστήμια και δίναν τη μάχη ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δίναν τη μάχη ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και τι βγαίνανε και λέγανε? Αυτά είναι απαράδεκτα. Στα φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο Κολούμπια, στο Χάρβαρντ, στη Σορβόνη. Τι πράγματα είναι αυτά, καταλήψεις? Πού τις έχετε δει αυτές? Και να λοιπόν που κατάπιαν τη γλώσσα τους, γιατί οι φοιτητές ήρθαν αντιμέτωποι με όλους αυτούς, στήριξαν τον Παλαιστινιακό αγώνα, είπαν ότι η έρευνά τους δεν μπορεί να είναι αντικείμενο και μετάλλευσης από το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ. Και είπαν ότι στηρίζουμε τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και αψήφισαν και τους εκβιασμούς και τις απειλές που τους έλεγαν θα αποβληθείτε από τη σχολή και θα χρωστάτε ένα φοιτητικό δάνειο για όλη σας τη ζωή. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση των ίδιων των λαών. Και σήμερα εμείς λέμε δεν είναι δάκη καμιά επαναστατική πράξη να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης. Εδώ Ιρλανδία, Νορβηγία, βγήκαν και η Ισπανία και βγήκαν και το αναγνώρισαν χθες. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση από το 2015 και πρέπει να υπάρξει αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Την απόφαση αυτή της Βουλής στα συρτάρια την είχε και η πρώτη φορά αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τώρα υπάρχει γενοκτονία και πρέπει εδώ και τώρα να υπάρξει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και το ΚΚΕ για άλλη μια φορά κατέθεσε στη Βουλή αυτό το αίτημα και απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνει πράξη. Γιατί η προπαγάνδα του Ισραήλ δεν πιάνει πια ούτε στους συγγενείς των ομήρων. Αυτά λοιπόν σήμερα εδώ μπορούμε ο λαός μας να τα βάλει μπρος, να τα βάλει σε ισχύ και εδώ ιδιαίτερα στη νέα αιωνία της προσφυγιάς, των εργατικών αγώνων, των απεργιών, του ηρωικού μπλόκου στην κατοχή, των αγωνιστικών παραδόσεων που περνούν σαν σκυτάλι από τη μια γενιά στην άλλη, που δίνουν μάχες οι κομμουνιστές και μας βλέπετε στο πλευρό του λαού την ώρα που για παράδειγμα στην Καλογρέσα και την Αλτσούπολη αγνοείται παιδικός σταθμός και δημόσια δομή υγείας. Την ίδια ώρα που ο λαός της περιοχής, και το δηλώνουμε, δεν θα επιτρέψει να χτιστεί σε αυτή την ποτισμένη με αγώνες γειτονιά άγαλμα του πλαστήρα της εκτέλεσης του κομμουνιστή Ιωαννίκου Μπελογιάννη ως συντηρητής της νέας Ιωνίας και καλά ο πλαστήρας. Τους λέμε καθαρά, τη νέα Ιωνία την ίδρυσαν με θυσίες και αγώνα οι πρόσφυγες, οι εργάτες, ο λαός αυτής της πόλης. Να σταματήσει λοιπόν κάθε τέτοια σκέψη εδώ και τώρα. Αυτός λοιπόν είναι ο εφιάλτης τους. Ο λαός στο δρόμο να διεκδικεί, να αποσπά ανάσες και να δείχνει το δρόμο που σπάει τα δεσμά με της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλλει τη δικιά του εξουσία και οικονομία για τα δικά του συμφέροντα το σοσιαλισμό. Ακόμα και με τις διαφορετικές απόψεις του καθένας. Ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα με το ΚΚΕ, έχει στήριγμά του, μπορεί να τα ακολουθήσει και με τις διαφωνίες του. Και το επόμενο διάστημα, εσείς όλοι εδώ που είστε μια δύναμη στην περιοχή, με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στα χέρια, να οργώσουμε όλη την περιοχή, γιατί εμείς έχουμε το δίκιο. Εδώ οι άλλοι τρέχουν και έχουν τάδικο. Έχουμε το δίκιο, έχουμε κρυστάλλινες θέσεις, έχουμε συνέπεια του ΚΚΕ, να τα δώσουμε όλα για ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ
και στην Ευρωβουλή που παίρνουν οι αντιλαϊκές αποφάσεις και εκεί που αλλάζουν, που ανατρέπονται όλα στον δρόμο του αγώνα. Να είστε καλά, καλή δύναμη.